Δεν θα παρέσπασε την ταυτότητά σου, αλλά είσαι κυρία Εφραίμ. Ας πούμε, να μάνε να ταξιδέψετε, να είναι ο κύριος και η κυρία Εφραίμ. Π.χ. στο εισιτήριο. Η κόρη σου σίγουρα πιάσε είναι το πάντο. Όχι, ρε Παρκόνα, μου θα είναι Χριστιανά Αριστοτέλους, όπως είναι πάνω στο Διότηρον και την ταυτότητα. Γιατί ναι, πρέπει όμως να τα αλλάξει. Ό,τι γράφει αυτό. Δεν μπορεί να κάνει. Χάρη μου, μα να πάω να κάνω. Έλα σου πω, όταν δεν προλαβαίνω να φάω να κοιμηθώ, πού να μπορώ να αλλάξω το επίθετο. Τώρα που. Άντρε, πιάσει τον πολεμικό και να αλλάξω τον τίτλο. Ξεκινάει η εκπομπή, γράφει με την Χριστιανά Αριστοτέλους. Το κάνουμε εντάξει. Κανονικά πρέπει να θα είναι Χριστιανά Αριστοτέλους Εφραίμ κανονικά. Πρέπει να κάνεις μια διαδικασία για να χρησιμοποιήσεις. Όχι, αυτόματα. Ναι, πρέπει να γίνεται ένα αυτόματα, ρε παιδιά, για να χρησιμοποιήσεις ένα επίθετο. Πρέπει να κάνει διαδικασία. Πρέπει, ναι. Πρέπει να πάεις κάπου. Εντάξει, παιδιά. Του χρόνου με υγεία. Εντάξει. Τούτο δηλαδή έχει σημασία. Εκτός όμως από την Ελεονόρα Μελέτη, εγκυμονή και η Σταματίνα Τσιμψιλή. Και θα δούμε τώρα τι ενώνει αυτές τις δύο γυναίκες, μιας και πρόκειται να συνεργαστούν σε μία πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν είμαι σίγουρη για το πρωινή, είναι σίγουρα ραδιοφωνική πάντως. Και με αυτό το πολύ γλυκό βίντεο. Πρωινή αποκλείεται. Αυτό είναι την πρωινή εκπομπή. Λίγο πελιάρα, αν κατάλαβα το πήρα να το γλιτώσω, αλλά σας ευχαριστώ. Είναι πρωινή, αλλά δεν έχουμε την γνώμη. Ναι, συνεργάζονται λοιπόν στο ραδιόφωνο δύο μανούλες to be. Και με αυτό το πολύ γλυκό βίντεο, χαϊδεύοντας τις κυλίτσες τους, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως σε αυτό που λέμε για το επίθετο. Παλιότερα σκεφτόμουν ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα η γυναίκα να παίρνει το επίθετο του άντρα της. Τώρα όμως σκέφτομαι ότι δεν έχει σημασία. Ενώ δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο. Α, με άλλα πράγματα θα τιμήσεις τον άντρα σου. Συμφωνώ πολύ. Δεν έχει να μου πάει. Δεν μπορώ να πω να κάνω τη διαδικασία. Ντροπήθηκε, συγχωρείτε με, αλλά πραγματικά δεν προλαβαίνω. Όχι, Χριστιανά. Να σου πω κάτι όμως, να σκεφτείς. Εμείς ξέρουμε ότι είσαι του Εφραίμ. Γιώργος Εφραίμ, Μελίνα Εφραίμ, αύριο να κάνετε. Αύριο δεν εννοώ αύριο, αύριο. Όχι να. Όχι να μας πει. Όχι να μας πει στον έγκυο. Είπαμε. Όταν βαφτιστεί η βάφτιση της κόρης σου, όταν οι γονείς θα είναι το επίθετο του Γιώργου. Όχι. Τι εννοείς. Στην πρόσκληση εννοείται. Ναι, παιδιά, η οικογένεια Εφραίμ σας προσκαλεί. Όχι, όχι. Εντάξει. Δεν μπορεί να γράψει ο Γιώργος Εφραίμ. Τι εννοείς. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και ο Γιώργος Εφραίμ σας προσκαλεί. Έλα, ρε παιδιά, πολλά γελία. Καταρχήν δεν γράφει ο Γιώργος και η Χριστιανά γράφει. Σας προσκαλούμε στη βάφτιση του Γιώργου. Εντάξει, γιατί θα το λύσουμε εκτός. Το θέμα. Προλαβαίνουμε μετά. Θα αρκεψούμε με το. Λοιπόν, α αφήσουμε τα επίθετα. Έχετε τελειώσει. Τελείωσε. Ωραία. Με επιτυχία. Α αφήσουμε τα επίθετα και να πάμε σε κάτι πολύ πιο. Θεωρώ κέραιο και ουσιαστικό. Θέλω να πείτε πόσο. Είναι κέραιο και ουσιαστικό θέμα, είναι επίθετα, Τάσο. Όχι, αυτό μου θα σου πω, θα καταλάβει ότι. Μετά θα μου κακοφανεί, αν παντρευτεί να πάρει το επίθετο μου. Παπαθεοχάρους. Αλήθεια, αλλά δεν έτσι, να μου κακοφανεί. Σιγά ρε χαρακώ, να σου κακοφανεί. Παπαθεοχάρους, ας πούμε. Και να πει, έμοιασε το επίθετο μου. Εν και γράφει τα βάσκοντα κάμα, γε μου. Για όνομα του. Εντάξει, ούτε σε έπιασε το παντελή. Πέρασε ο Τάσο που πάμε. Θέλω να μου πείτε, λοιπόν, για να αλλάξω θέμα. Ποιο ήταν η μεγαλύτερη σας αποχή σε μήνες. Καταρχάς εσύ γιατί πετάσεσαι, να ολοκληρώσω. Η μεγαλύτερη σας αποχή από το σεξ. Πόσων καιρών ήταν, σε μήνες, εβδομάδες κτλ. Χάρη. Όχι, φίλε μου, όχι. Καλά, και τι να σου απαντήσει ο Χάρης. Πέμασαι, εσύ και να σου πούμε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αλλάζω γιατί δεν μας συμφέρει και πάμε σε κάτι άλλο. Δεν μας συμφέρει. Θα σας πω ότι μας η Κέτι Φίνου, Χριστιανά, μου έκανε το δικό της απολογισμό για το 2018. Και τι